Πάμε λίγο, πάμε λίγο, έλα. Άντε, για, είμαι προήλας. Αλλά πλάκα, πλάκα, πού είναι ο Τιμόν? Έλα να το φωνάξω λίγο. Τιμόν, Τιμόν, δεν μου απαντάει. Πάω να δούμε τι κάνει. Ρε, τι να φορέσω? Τιμόν, Τιμόν, γιατί έχει τέτοιο χαμό στο δωμάτιό σου? Οδυσσέα, σήμερα είναι η πιο σημαντική μέρα της ζωής μου. Τιμόν, τι εννοείς, τι γίνεται σήμερα? Πες μου, πες μου. Σήμερα θα βγω βόλτα με την κοπέλα μου μετά από πάρα πολύ καιρό. Εκεί, γι' αυτό έχεις κλειδωθεί εδώ και τόσες ώρες. Ναι, Οδυσσέα, έχω ξεχάσει πώς θέλω να βγαίνω με την κοπέλα μου έξω. Ω, Τιμόν, πες μου πώς θες βοήθεια. Ναι, Οδυσσέα, θέλω κάποιον να με βοηθάει να διαλέγω τα σωστά ρούχα και να μου βάζει βαθμό για να ξέρω ποιο ρούχο είναι καλύτερο και ποιο ταιριάζει πιο πολύ. Τιμόν, είσαι τυχερός, έπεσε στο επαγγελματία. Λοιπόν, ξεπήγε στο δωμάτιό σου, εγώ θα αλλάζω ρούχα και θα μου βάζει εσύ βαθμό, έτοιμος? Ναι, Τιμόν, καλή τύχη, άντε, εγώ σε εμπιστεύομαι. Τέλεια, τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, για αρχή θα φορέσω αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω, νομίζω είναι όμορφο. Για να το δούμε. Πού είναι ο Τιμόν 5 ώρες? Ωραία, Οδυσσέα, κοίτα πώς είμαι. Πώς σου φαίνουν τα ρούχα μου, χρωματιστά σαν τη χαρά μου? Πας καλά, Τιμόν, τι είναι αυτά? Τι, Οδυσσέα, τι έχουν τα ρούχα μου? Πας καλά, κοίτα, όλα είναι διαφορετικό χρώμα. Τα κόκκινα είναι τα παντελόνια, χρωματιστή μπλούζα, παπούτσια πράσινα, κατά όλα ένα χρώμα. Είσαι σαν κλόν, όταν σε δει κοπέλα σου θα ξενερώσει. Οδυσσέα, εντάξει, αφού το λες εσύ, κάτι ξέρεις. Πάω να πω όλο ρούχα να είναι όλα το ίδιο χρώμα. Πω, καλά που είχε εμένα. Αλλιώς δεν ξέρω πώς θα έβγαινε έτσι με την κοπέλα του. Λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα έχω τα μαύρα ρούχα. Θα φορέσω όλα μαύρα. Έτσι όπως είπε ο Οδυσσέας, όλα ένα χρώμα. Επίσης θα φορέσω και αυτά τα παπούτσια εδώ πέρα, όλα μαύρα, έτσι για να είμαι πολύ όμορφος. Πω, τι κάνει τόση ώρα, βαρέθηκα να το περιμένω. Έλα, Οδυσσέα, κοίτα όλα μαύρα. Για να δω λίγο. Πώς σου φαίνεται, Οδυσσέα, μαύρο με χρυσό γενικά? Εντάξει, Τιμόν, είναι καλό, αλλά είναι πάρα πολύ μαύρο. Εσύ πρέπει να φορέσεις λίγο κάτι πιο γραμμάτιστο, κάτι πιο λουλουδένιο. Λουλουδένιο, Οδυσσέα, κατάλαβα, το βρήκα. Το έχω, τώρα θα δεις, θα τρελαθείς. Πάρ' τους, εντάξει, Τιμόν, τα παπούτσια σου είναι ωραία, μην τα αλλάξεις. Λοιπόν, παιδιά, κάτω θα φορέσω μία άσπρη φόρμα και πάνω ένα λουλουδένιο φούτερ. Έτσι όπως είπε ο Οδυσσέας, θα είμαι πολύ στυλάτος. Όσο περιμένουμε τον Τιμόν, εσείς έχετε ένα challenge. Έχετε 5 δευτερόλεπτα να κάνετε εγγραφή. 1, 2, 3, 4 και 5! Όσοι κάνετε εγγραφή τώρα, είστε πολύ μεγάλοι μάγκες. Αλλά όσοι ακόμα δεν κάνετε, κάντε τώρα! Έλα, Οδυσσέα, λουλουδένιος όπως πάντα. Ήω, Τιμόν, τι είναι αυτά τα λουλούδια που φοράς, για ποιο λόγο? Τι είσαι, κυπουρός είσαι? Τι, Οδυσσέα, αφού είναι ωραία τα λουλούδια και μόνο σου είπες να φορέσω κάτι λουλουδένιο. Ρε, Τιμόν, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα κάτι ωραίο, αστείο και λαχταριστό. Όχι αυτό που φοράς τώρα και όχι η φουλ μαύρα. Καλά, Οδυσσέα, πάω να φορέσω κάτι γενικά μέσω. Αχ, παιδιά, εσείς συμφωνείτε με τη γνώμη μου, γράψτε κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, παιδιά, θα φορέσω αυτό το άσπρο φούτερ και αυτή την μαύρη φόρμα με άσπρες γραμμές. Και ελπίζω αυτή τη φορά να πετύχω το συνδυασμό, γιατί αλλιώς έχω απελπιστεί. Έλα, Οδυσσέα, τελευταία ευκαιρία! Δεν θα φορέσω τίποτα άλλο! Wow, Τιμόν, νομίζω είναι αυτά τα καλύτερα ρούχα που έχεις φορέσει μέχρι στιγμής. Έχει μαύρο, άσπρο και ένα αρκουδάκι. Τρελό! Πω, Οδυσσέα, όντως, χαίρομαι, ρε φίλε! Ναι! Αλλά, Οδυσσέα, τώρα τι κάνω? Τώρα που ντύθηκα, τι θα κάνω? Τιμόν, έλα, ακολούθησε με! Ωραία, Οδυσσέα, πάμε, έλα! Πάμε, έλα! Τιμόν, για να μυρίζεις ωραία, πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις κολόνια! Είσαι σίγουρος, Οδυσσέα, για ποιο λόγο να βάλω κολόνια? Τιμόν, αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχεις είναι να είσαι όμορφος και να μυρίζεις ωραία. Καλά, Οδυσσέα, δώσ' μου το βάλω. Μπράβο, Τιμόν, τώρα βάζε κολόνια. Ωραία. Τώρα, Τιμόν, πρέπει να μιλάς σωστά στις κοπέλες. Θυμάσαι πως πρέπει να μιλάς. Εννοείται πως θυμάμαι. Πού είσαι, ρε Κρίστα Γίγαντα? Πώς πάει η ζωή, ρε μπρο? Όλα καλά, κοπέλα μου? Ρε Τιμόν, είσαι καλά σου? Αυτή δεν είναι ο μπρος σου, αυτή είναι η κοπέλα σου. Και τι λέει, Οδυσσέα, τότε πώς να μιλήσω? Μίλα πιο τρυφερά, πιο όμορφα. Δεν χρειάζεσαι να αγχώνεσαι. Σε βλέπω πολύ αγχωμένο. Έχεις δίκιο, Οδυσσέα. Τώρα θα προσπαθήσω. Γεια σου, Κρίστα, μου έχεις λείψει. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καιρό γνωστό εδώ να σε αγκαλιάσω. Ρε Τιμόν, σταμάτα. Μίλα σαν κανονικός άνθρωπος. Μίλα έτσι όπως πρέπει να μιλάς. Είσαι ο Τιμόν, μπορείς. Έχεις δίκιο, είμαι ο Τιμόν.
Μου έλειψε εσένα, Γαλίτσα, τι κάνεις, καλά είσαι? Μπράβο, Τριμόν, τα πήγες πολύ καλά! Ευχαριστώ, Λυσία. Τώρα νιώθω έτοιμος. Τριμόν, τώρα σου είμαι το πιο σημαντικό. Πρέπει να φορέσεις ένα ρολόι είτε κανένα εξωσουάρ. Έχεις δίκιο, Λυσία. Πάμε να δούμε τι έχω. Λοιπόν, Οδυσσέα, εδώ πέρα έχω τα 4 ρολόγια. Ποιο από αυτά θα φοράγεις εσύ στη θέση μου? Δεν ξέρω, Τιμόν, για φορά να δω εγώ μία. Λοιπόν, Οδυσσέα, κοίτα εδώ πέρα ρολόι, πώς σου φαίνεται? Ρε, Τιμόν, φοράς άσπρη μπλούζα και άσπρο ρολόι και δεν φαίνεται καθόλου έτσι το ρολόι. Φορά κανένα άλλο. Καλά, Οδυσσέα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ωραία, Οδυσσέα, πώς φαίνεται αυτό με τα διαμάντια? Είναι πανέμορφο, αλλά είναι υπερβολικά πανέμορφο. Δεν μπορείς να βγεις έτσι με την κοπέλα σου. Τι, Οδυσσέα, υπάρχει όρος που σημαίνει πως είναι πιο όμορφο από ό,τι πρέπει? Ρε, Τιμόν, εσύ ζήτησες τη βοήθειά μου και εγώ τώρα σε βοηθάω. Άκουμε, τώρα φορά κάτι λίγο πιο κανονικό και πιο normal. Όχι αυτό. Ποιο να πάρω από τα δύο? Νομίζω αυτό. Λοιπόν, Οδυσσέα, αυτό το ρόλο πώς σου φαίνεται? Ωου, Τιμόν, αυτό είναι τέλειο! Τι, Οδυσσέα, τώρα είμαι έτοιμος να έχω με την κοπέλα μου? Ναι, είσαι έτοιμος. Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Δεν είναι τίποτα, άντε, καλή τύχη. Παιδιά, για καλή μου τύχη, κάντε γραφή για να νιώσω καλύτερα. Και τώρα πάμε να συναντήσουμε την κοπέλα μου και κρίστε, παιδιά, πάμε, πάμε! Ωου, πού είναι τόσο Τιμόν τόση ώρα? Ω, με παίρνει τηλέφωνο Κρίστα, τι να κάνω, να απαντήσω, ναι, εντάξει, ναι. Έλα, Τιμόν, πού είσαι, αγόρι μου? Είμαι εδώ, δίπλα στο πάρκινγκ, σε περιμένω. Όλα καλά, ακούγεσαι αγχωμένος. Όχι, εγώ αγχωμένος, όχι, καθόλου, ποτέ. Απλά μου λείπεις πάρα πολύ και δεν ξέρω, ναι. Α, και εσύ μου λείπεις, Τιμόν, εντάξει, έλα, τα λέμε, γεια. Εντάξει, τα λέμε, σε περιμένω εδώ πέρα, εντάξει. Α, τι γλυκούλης. Παιδιά, εγχώμαι πάρα πολύ. Ελπίζω να φαίνομαι ωραίος. Γιατί έχω ντυθεί εδώ πολλές εβδομάδες και θέλω να κάνω καλή εντύπωση, παιδιά. Εσείς τι πιστεύετε? Έχω ωραίο outfit. Γράψτε κάτω στα σχόλια, παιδιά. Ουχ, ο Τιμόν είναι αυτός. Έχω μία ιδέα. Θα τον τρομάξω. Πού είναι αυτή η Κρίστα? Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο, παιδιά. Έχω άγχος. Τιμόν, εγώ είμαι η κοπέλα σου! Α, Κρίστα, πού είσαι, ρε γίγαντα! Εννοώ, κοπέλα μου! Πώς πάει η ζωή? Μια χαρά, Τιμόν. Είσαι πανέμορφος, όπως πάντα δηλαδή, αλλά σήμερα. Ναι, πώς σου φαίνεται αυτό το ρούχο που φοράω, είναι ωραία! Όλο το outfit είναι τέλειο! Ειδικά το βούτερ 10 στα 10 και το παντελόνι το ίδιο. Ναι, αλλά έχεις τα παπούτσια μου, έχουμε τα ίδια! Όντως, μπράβο, Τιμόν, έχεις δίκιο! Έχουμε τα ίδια παπούτσια! Ταιριάζουμε! A few moments later. Ρεώδησε, πού είναι ο Τιμόν, για ποιο λόγο πάλι λείπει! Όπα, παιδιά, ακούστε με! Όπα, Τιμόν, πρώτον, γιατί είσαι ντυμένος έτσι, και δεύτερον, πρέπει να βγάλουμε βίντεο! Έχω πάρα πολλές δουλειές, πρέπει να φύγω, δεν μπορώ να βγάλω βίντεο. Απλά το πιο σημαντικό, μη πείτε τίποτα στην Κρίστα, εντάξει, παιδιά! Όπα, Τιμόν, δεν κατάλαβα, ποιο λόγο λείπουμε τίποτα στην Κρίστα! Δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα, παιδιά! Είναι πολύ σημαντικό για μένα, εντάξει, έχω δουλειές, φεύγω, τέλος! Ρε, Τιμόν, είσαι τρελός, βίντεο πρέπει να βγάλουμε τώρα! Όχι, παιδιά, πρέπει να φύγω, εντάξει, πρέπει να φύγω, ελάτε, παιδιά, πρέπει να φύγω, bye! Ποια Οδυσσέα, αυτός δεν μας τα λέει καλά, ρε, bro! Ναι, μήπως κάτι μας κρύβει! Μπορεί, πάμε να δούμε τι λέει το τηλέφωνο σου, ρε! Ναι, πάμε! Κρυφά! Αστάσεις, ησυχία, ησυχία! Γραφέ, το πείστε σωστά, σήμερα το βράδυ είναι πολύ σημαντικό γιατί έχω ραντεβού! Και σας παρακαλώ, μην ενημερώσετε την κοπέλα μου, γιατί αυτή θα με σκοτώσει, εντάξει, πρέπει να είναι μυστικό αυτό! Δεν πρέπει να μάθει ποτέ η κοπέλα μου τίποτα! Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ! Οδυσσέα, είδες, τι έλεγε ο Τιμόν? Έλεγε πως θα πάει σε κάποιο ραντεβού, αλλά δεν πρέπει να το ξέρει η κοπέλα του, η Κρίστα! Παιδιά, πείτε μου τώρα ότι ο Τιμόν έχει άλλη κοπέλα κρυφά από την Κρίστα! Δεν ξέρω, Στάς, αλλά νομίζω το σωστό είναι να πάμε να τους το πούμε. Ρε φίλε, γιατί? Αλλά είναι αδερφός μας, δεν πρέπει να καρφωνούμε τα αδέρφια μας, Οδυσσέα! Ναι, Στάς, αλλά αυτό που κάνει ο αδερφός μας είναι πολύ κακό και πολύ άσχημο, γι' αυτό πρέπει να το πούμε. Ρε φίλε, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Πάμε, παιδιά, πάνω στην Κρίστα να πούμε το τι γίνεται, τον Τιμόν. Κρίστα! Έλα, Οδυσσέα, τι έγινε, καλέ! Έχω κάποια πολύ δυστάρεστα νέα! Τι έγινε, πέθανε το χαμστεράκι μου! Όχι, κάτι πολύ χειρότερο! Ο βεβαιός! Τι έγινε δηλαδή? Δεν μπορώ να το πω, πες το εσύ, σε παρακαλώ! Καλά, θα σου πω! Λοιπόν, άκου εδώ, Κρίστα, αλλά δεν θέλω να στεναχωρηθείς καθόλου, εντάξει! Ναι! Νομίζουμε ότι ο Τιμόν έχει βρει άλλη κοπέλα και φτιάχνει μάλλη τώρα!
Τι λες ρε Στάς, αποκλείεται. Ο Τιμόν με αγαπάει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να το έκανε ποτέ αυτό. Κι όμως Κρίστα, έπρεπε να βγάλουμε βίντεο και αυτός έγινε ξαφνικά και μίλαγε στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο και τι έλεγε? Πως έχει κλείσει ένα κρυφό ραντεβού και δεν πρέπει να το μάθεις με τίποτα εσύ επειδή θα το χωρίσεις. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να μάθουμε τι έχει γίνει. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ Κρίστα. Πρέπει να πάμε να προβολήσουμε τον Τιμόν και το πιάσουμε στα πράσα. Άμα το πιάσουμε άλλη θα το σκοτώσω. Πάμε να το παρακολουθήσουμε πριν φύγει, πάμε! Φύγαμε! Πάμε! Πάμε να πιέσουμε τον Τιμόν, παιδιά! Πάμε λίγο πέρα! Να το σπάσουμε στο ξύλο! Και εσείς, παιδιά, κάντε οπωσδήποτε εγγραφή! Γιατί βλέπετε τι τραβάμε για εσάς, παιδιά! Πάμε! Ωμέγα, πού πάει! Μπήκε μέσα στο αμάξι! Πάμε να το παρακολουθήσουμε, παιδιά! Πάμε στο αμάξι, πιέσουμε το αμάξι, πάμε! Ω, αυτό δεν το περίμενα τον Τιμόν με τίποτα! Κρίστα, αυτά που με περιμένεις γίνονται συνήθως, δε φίλε! Είναι προδότης! Μπορεί να είναι παρεξήγηση! Μην λέμε πολλά που δεν ξέρουμε επειδή μπορεί να ετοιμάζει κάποια έκπληξη. Ποια έκπληξη ότι είσαι, πας καλά, πας καλά. Είναι αδερφός μας. Άμα ετοίμασε κάτι που έκπληξε, μας το έλεγε, εντάξει. Ναι, Στάσο, το συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι όντως κάτι σχεδιάζει τελικά. Να το κακομύρι, πατάει και γκάζει αυτός. Πού πάει αυτός, δεν μπορώ να καταλάβω. Κρίστα, νομίζω πολύ καλά που πάει. Πάει εδώ πέρα στην κάβα να πάρει κάποιο ποτό, να κερδίσει την αλήθεια, την κοπέλα του, την καινούρια. Στάς, δεν τρέπεις να τα λες τόσο απότομα στην Κρίστα, θα πάθει κανένα καρδιακό. Εντάξει, θα το παλέψω, απλώς να μάθω την αλήθεια θέλω. Να, Κρίστα, πάρε καλά, κοίτα. Κρίστα, κατάφερε, μη σε δει, πνάτος. Πού πάει. Κρίστα, που λες να πηγαίνει τώρα αυτό, τι λες να κάνει, δεν σε έχω δει κι εγώ. Δεν έχω ιδέα, ίσως έχει πάει να πάρει χρυσή για την κοινωνία του κοπέρα, θα το σκοτώσω. Παιδιά, μη βιαζόμαστε, ας δούμε τι θα πάρει πρώτα. Ναι, τώρα θα το δούμε τι θα πάρει όταν θα βγει έξω. Νάτος, παιδιά, καλά είπε, να τους κοιτάξει τι έχει. Το πιστεύω. Τι είναι αυτό, Κρίστα? Πήρε σαμπάνια. Μπορεί να το ετοιμάσει και να το δώσει δώρο στην Κρίστα ή στη μαμά μας. Ή σε άλλη κοπέλα. Γιατί είναι σκάνερ και δεν μας είπε τίποτα, σε μας κάνανε μυστικό. Και επίσης είπε να με το μαθεί Κρίστα. Να φεύγει, αλλά ας συνεχίσουμε να παρακολουθούμε παρόλο που είμαι ήδη πολύ στεναχωρημένη. Να αναρωτιέμαι πού πάει. Τώρα μπορεί να πάει στο σπίτι της κοπέλας της καινούριας. Όχι εσένα Κρίστα, εσύ είσαι εδώ πέρα μαζί μας. Πάει στη νέα του κοπέλα μάλλον. Κρίστα, δεν ξέρω την αλήθεια, αλλά λυπάμαι πολύ. Σημασία έχει να μάθω μόνο την αλήθεια, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Συμφωνώ Κρίστα, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να ξέρεις αλήθεια, μπορεί να μην βγαίνει με κοπέλα, μπορεί να βγαίνει με δύο κοπέλες. Ταυτόχρονα, χωρίς εσένα. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια αυτό. Κάπου παρκάρει, κοιτάξτε. Πού να πάει άραγε. Σε λουλούδια! Oh no! Σε λουλούδια! Λυπάμαι, Κρίστα, κάπου τα δίνεις σε σένα, τώρα τα δίνεις σε άλλη! Αλλά είσαι ότι είναι ρομαντικός, είναι καλό ότι είναι ρομαντικός. Τέτοια λουλούδια δεν μου έχει πάρει ποτέ εμένα και τα παίρνει σε άλλη! Παιδιά, να ρωτήμε, πού πάει, πάει προς παραλία, κοιτάξτε εκεί. Βάλε, Κρίστα, βάλε! Μα κοίτα, πάει να παρκάρει, κοίτα! Πάει αυτός τώρα. Λοιπόν παιδιά, παρκάραμε εδώ πέρα το αμάξι μου, αλλά το πρόβλημα είναι ένα. Χάσαμε τον Τιμόν, δεν ξέρουμε πού παρκάρει αυτός. Κοιτάξτε, κάτω. Πού λες να πηγαίνει Κρίστα? Δεν έχω ιδέα, ελπίζω πάντως όχι να κάνει κάτι άλλο με την καινούργια κοπέλα, ούτε να τη βρει. Μάλλον πάει να πάρει κάτι καινούριο για την καινούργια την κοπέλα. Παιδιά, πρέπει να το βρούμε. Πρέπει να πιάσουμε στα πράσια. Πάμε από εδώ. Ακολουθήστε με. Παιδιά, κατά με απόσταση. Φοβάσαμε τα πόδια και φαινόμαστε πάρα πολύ. Αλλά ευτυχώς έχει κόσμο πολύ και ο Τιμόν είναι προσιλωμένος στο τι δώρο να πάρει στην επόμενη του τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, εκεί πέρα είναι φως. Να του παιδιά, πού να πηγαίνει. Δεν ξέρω, Στάς, αλλά φαίνεται πολύ ύποπτο. Ναι, φυσικά, κοιτάξτε το πώς περπατάει και πού πάει. Θεέ μου, κοιτά. Θα πούμε στο μαγαζί, αυτό δεν πιστεύω. Τι να πάρει τώρα, τι λες. Μπορεί να πάρει κάποιο δαχτυλίδι για την κοπέλα του. Πήγα, πάμε να χτυπήσουμε πριν μας βρει. Παιδιά, περπατάμε εδώ πέρα και 10 λεπτά και αυτός δεν έχει πάρει τίποτα και όλη την ώρα πάει εκεί πέρα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπαίνει στο περίπτερο, για δες. Να του πείτε, κάτσε, μπαίνει μέσα. Άραγε, τι έργο σκεφτεί να πάρει αυτός ο σκότωπος, αναρωτιέμαι πραγματικά παιδιά. Άντε να βγει τώρα έξω να δούμε. Στη σπίτια βάλτε μας ένα like. Πρωτού βγει αυτό, εντάξει. Αν προλαβαίνετε, κοίτα γρήγορα, πέντε σειρά γρήγορα. Βγαίνει, παιδιά, να τον εκεί πέρα να του γίνει. Πήρε, δεν μπορώ να δω. Ούτε εγώ δεν μπορώ να δω τι πήρε από εδώ πέρα. Ναι, πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε. Σοκολάτα πήρε. Δεν το πιστεύω. Όχι, σοκολάτα, αυτή τη σοκολάτα ήθελα να πάρει σε μένα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο αμάξι πρωτού μα φύγει. Να το λάβουμε. Να βρούμε το σπίτι τη Ελληνή, ε! Πείτε μέσα, πείτε! Μπε! Απάμε. Έλα, πάμε το αμάξι γρήγορα. Το άγχος έχει πάρει φορά. Τρέχει γρήγορα. Μια σαν να αργεί κάπου. Αλλά πού να αργεί, δεν ξέρουμε ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, πού πάμε τώρα. Να ρε Τιμόν.
Κακομύρι μου, θα δεις τι θα πάθεις. Παιδιά, κοιτάξτε, γιατί πάει πάλι στο σπίτι μας πίσω. Θα πάει τώρα ξύλο ο Τιμόν από όλους μας. Να, παιδιά, όπως βλέπετε, μπαίνει μέσα πάλι μέσα στην περιοχή μας. Ήρθε ευκαιρία να τον πιάσουμε. Ναι, επιτέλους, τώρα θα δει τι θα πάθει αυτός. Παρακαλώ εδώ πέρα, παιδιά, παιδιά, μπορεί να φαίνεται στις κάμερες, όμως φαίνεται. Κοιτάξτε, παρακαλώ εδώ πέρα, εκεί πέρα, να πνώ, εκεί πέρα. Πάμε να κάνουμε γρήγορα και πάμε μέσα στο σπίτι, ώστε έτσι, μόλις μπει μέσα, να του κάνουμε ντου και να τον πιάσουμε και να δούμε τι έγινε, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε μέσα στο σπίτι γρήγορα, να τους προλάβουμε, πάμε μέσα. Τώρα θα σου δώσω σε λίγο, πάμε. Έλα, Κρυς, άνοιξε γρήγορα. Άνοιξε. Πάμε μέσα. Κλείνουμε την πόρτα, την κλείνουμε γρήγορα. Ouch! Δίμον, μπες μέσα και την έχεις βάψει. Α, νομίζω ανοίγει. Έλα εδώ πουλάκι μας, έλα εδώ. Γεια σας. Σε πιάσαμε στα μπράσα, Λίτη. Πώς το μάζε, πας καλά. Νομίζεις ότι θα κοροϊδεύεις έτσι εμάς τα αδέρφια και την Κρίστα μαζί. Είσαι με τα καλά σου. Παιδιά, τι λέτε, δεν καταλαβαίνω, τι με πιάσατε. Για ποιο λόγο ρε. Αλήτη. Εσύ δεν είσαι αδερφός, είσαι σκουλίκι της τρύπας. Συμφωνώ, εγώ σ' αγαπούσα και εσύ να απαντάς. Ναι, Αλήτη, απαντάς την κοπέρα σου και βγαίνεις με άλλες. Και δεν είσαι μυστικό, δεν είσαι. Παιδιά, τι είναι, πότε καλά, με ποια κουμπέλα βγαίνω, δεν έχω κουμπέλα. Αυτά εδώ τι είναι, τι είναι αυτά. Για την Κρίστα, χτες κλείσαμε 10 μήνες και ξέχασα να τις πάρω δωρό. Οπότε πήγα σήμερα και σας είπα να μην το πείτε, επειδή μου έχει μούτρα. Ναι, δεν μου έχεις μούτρα χτες επειδή δεν σου είπα χρόνια πολλά επειδή κλείσαμε 10 μήνες. Δεν ήξερα ότι θα παρατραβήξει τόσο πολύ. Οπότε πάρε αυτό για σένα και σοκολάτα και αυτό για μας. Τιμόν, νομίζω έγινε μία μικρή παρεξηγησούλα. Ωραία, εμείς πάμε και εσείς κάτι το θέλετε, εντάξει. Λοιπόν, αγάπη μου, χρόνια πολλά για χτες που ξέρασα να σου πω. Επίσης, παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like. Κάντε εγγραφή. Κάμπα ένα κουδουνάκι, έγινε μια παρεξήγηση, μου μπάδες, νόμιζα πως κάνω κάτι κακό, αλλά όχι. Και παιδιά, τα λέμε!